Βέβαια. Τι θυμάσαι που έδειξε. Που είπε, που απάντησε στην ερώτηση πριν για τις μέλισσες, γιατί ήξερα θα τη ρωτήσουν. Πάρτε δεν σου έκανε περίεργο. Τώρα. Όχι, τώρα. Αφού όλοι όσοι βγαίνουν έξω για τις μέλισσες ρωτάνε. No, Δημήτρη, no. Take a look now. Take a look. Θα με ρωτήσετε για τις άγριες μέλισσες. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη σειρά που έχει βγει τα τελευταία χρόνια. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτή τη σειρά που είμαι κι εγώ μέρος του Αντένα. Υπάρχει ένα μυστικό που δεν θα σας το πω, αλλά τα βλέπω πριν βγουν στον αέρα. Εντάξει, επειδή όποιος ψάχνει βρίσκει. Γιατί τα βλέπει πριν βγουν στον αέρα, τώρα, γιατί ξέρει τα πάντα για τις άγριες μέλισσες. Γιατί. Παιδιά, ψάξαμε. Εγώ καλά χαίρομαι σαν ηλίθιος, λες και είμαι εγώ τώρα που είμαι στη σχέση. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο εκπληκτικός σκηνοθέτης, ο Λευτέρης Χαρίτος, κινηματογραφικός, και τον ευχαριστούμε που δουλεύει και στην τηλεόραση. Τον ευχαριστούμε πολύ. Και η κυρία Γιαννάτου. Είναι μαζί! Εδώ και πολλά χρόνια. Δεν το ξέραμε, το ανακαλύψαμε τώρα. Είναι μαζί. Είναι ζευγάρι στη ζωή. Εντάξει, το ανακαλύψαμε. Τουλάχιστον. Δημήτρη, θα σου πω κάτι. Γιατί εμείς το εξαδάψαμε. Καλά, όλο το πρωί βλέπαμε το Instagram μαζί με τον Άρη. Ο κύριος Χαρίτος έχει ένα. Μπράβο, καθόλου ζωή δηλαδή. Μπράβο σας. Ναι, όχι. Καμία ζωή, συγχαρητήρια. Μα παιδιά, είναι τόσο ωραία σχέση. Ο Άρης πρέπει να έχει σκοτώσει του καμπόρτιου. Γιατί ο κύριος Χαρίτος στο λογαριασμό του στο Instagram έχει ανεβάσει τόσες μα τόσες φωτογραφίες. Αυτή είναι παλιά φωτογραφία. Εδώ έχει γράφει love από κάτω. Όμορφη, είναι πολύ. Επίσης έχει γράψει love of my life. Εδώ στην Ασπρόμαυρη. Και θέλω να σας πω ότι το 11, αν θυμάμαι καλά, είχατε κάνει μαζί και μια ταινία μικρού μήκους που λέγονταν Η Νύφη. Και στο τρέιλερ αυτής της ταινίας τρόπος ήταν ντυμένη η κυρία Γιάννα του Νύφη. Και στο λόγος το σενάριο βλέπαμε ότι είναι του Λευτέρη Χαρίτου και της Μαρκέλας Γιαννάτου. Είναι μαζί τους όλα και πολλά χρόνια. Και αν τη δείτε στη Γυναίκα Χωρίς Όνομα, είναι μια πολύ ιδιαίτερη παρουσία γυναικεία. Δεν είναι όπως τα κλισέ έτσι, έχει βάθος. Είναι πάρα πολύ καλή και πολύ delicate κοπέλα. Καλά, δεν είναι χαρήκατε. Η κλασική φυσιογνωμία του σκηνοθέτη. Του κινηματογραφικού σκηνοθέτη. Είναι πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Βοέμ τον τρόπο που εκφράζεται ο ίδιος. Στο προσωπικό του λογαριασμό. Ναι, για τη σύντροφό του, αλλά και επειδή στις απαντήσεις για τις άγριες μέλισσες ήταν η χαρά, ήταν λες και η ίδια πρωταγωνιστούσε. Λες και ήταν η δική της σειρά. Λες και σκηνοθετούσε αυτή. Μα συγγνώμη τώρα, κυρία Γιαννάτου, θα μας συγχωρήσει. Εγώ σαν να μας έλεγε, παιδιά, εγώ τα βλέπω πριν από εσά. Να το τρέλε που σας έλεγα. Εγώ νόμιζα ότι έκανε πλάκα, επειδή η κλασική ερώτηση είτε παίζετε είτε δεν παίζετε τις άγριες μέλισσες για τις άγριες μέλισσες. Ναι, υπάρχει ένα μυστικό, αλλά εγώ τα βλέπω πριν τα δείτε εσείς. Ναι, το έπιασα τη δεύτερη φορά. Δεν χρειάζεται να το πούμε πέντε. Γατώνι! Ελπίζω να μας συγχωρήσουν, εμείς τους αγαπάμε. Πολύ και τους σιγά μωρέ, τι είπαμε, ότι είναι ωραίο ζευγάρι. Ο σκηνοθέτης από τις Άγριες Μέλισσες και η πρωταγωνίστρια από τη Γυναίκα Χωρίς Όνομα. Τι ήδη παίρνουνε τηλέφωνο. Όχι, δεν παίρνει κανείς. Σταμάτησε το γύρισμα στο χωριό, έρχεται ο Λευτέρης εδώ. Υπέροχη σχέση. Υπέροχη σχέση, υπέροχο αυτοκίνητο.